Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Μπράντε φέρ, Άγγερα Βρυξελών, για το προσφυγικό. Η Τουρκία διαστόματο Τσαβούσογλου ανακοίνωσε την αναστολή τη Συμφωνία Επανεισδοχή Μεταναστών που έχει συνάψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση ω αντίπεινα στι ευρωπαϊκέ κυρώσει για τι παράνομε ενέργειέ τη στην Κυπριακή ΑΟΣ. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στη Συμφωνία, υποστηρίζει η Κομισιόν που προειδοποιεί την Τουρκία με κυρώσει στο θέμα τη Βίζα των Τούρκων πολιτών. Ο αναπληρωτή Υπουργό Μεταναστευτική Πολιτική Γιώργο Κουμουτσάκο δήλωσε ότι η αναφορά Τσαβού σχετίζεται με την πολιτική που εφαρμόζει η Τουρκία προκειμένου να πιέσει για την παροχή καθεστώτο ελεύθερη βίζα για του Τούρκου πολίτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία του Μαρτίου 2016, που αφορά στι επιστροφέ μεταναστών από τα ελληνικά νησιά προ την Τουρκία, παραμένει σε ισχύ, πρόσθεσε ο κ. Κουμουτσάκο και τόνισε ότι η Ελλάδα ζητεί την πλήρη εφαρμογή τη. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί η εισήγηση τη Επιτροπή Δεοντολογίας τη Βουλή για την άρση τη ασυλίας του Παύλου Πολάκη. Η εισήγηση αφορά σε δύο δικογραφίε που διαβίβασαν στη Βουλή εισαγγελικέ αρχέ και αφορούν την καταγραφή τη συνομιλία του πρώην με τον διοικητή τη Τράπεζα τη Ελλάδο, Γιάννη Τουρνάρα και τη μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που υπέβαλε εναντίον του ο πρόεδρος των εργαζομένων του Κέλπνο. Υπέρ της άρσης της Ασυλίας Πολάκη τάχθηκαν 8 από τους 11 βουλευτές που συγκροτούν την Επιτροπή, ενώ αποχώρησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Τζανακόπουλο, κάνοντας λόγο για συνεδρίαση παροδία και για προσπάθεια εκδίκησης. Για κίνηση πολιτικού ρεβανσισμού έκανε λόγο ο ίδιος ο Παύλο Πολάκης και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν έχει το θάρρο. Ούτε να στήσει ένα πολιτικό δικαστήριο κατά των πολιτικών τη αντιπάλων. Από την πλευρά του, ο βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, Θανάση Πλεύρη, ανέφερε ότι η υπόθεση κρίθηκε με βάση το χαρακτήρα που ήρθε από τη δικαιοσύνη. Τι τελικέ αποφάσει θα λάβει η Ολομέλεια τη Βουλή την 4η 31 Ιουλίου. Σε θέσει μάχη βρίσκονται κυβέρνηση και αντιπολίτευση εν ώψη τη κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου. Χθε το απόγευμα στο κέντρο τη Αθήνα είχαμε πρεμιέρα κινητοποιήσεων από φοιτητικέ παρατάξει τη εξοκοινοβουλευτική αριστερά που αντιδρούν, ενώ την ίδια ώρα οι πανεπιστημιακοί τάσσονται στο πλευρό τη νέα Υπουργού Παιδεία. Στο μεταξύ, αίσθηση προκαλεί η δήλωση που έκανε στο Όπεν ο εισαγγελέα εφετών Βασίλη Φλωρίδη ότι πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει πανεπιστημιακό άσυλο. Την άμεση και αυστηρή εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου σε όλα τα δημόσια κτίρια και υπηρεσίε, μια από τι σταθερέ προεκλογικέ δεσμεύσει του Κυριάκου Μητσοτάκη, αποφάσισαν σε σύσκεψη σήμερα ο Πρωθυπουργό με τον Υπουργό Υγεία Βασίλη Κικίλια. Ειδικότερα, συζητήθηκαν οι δράσει που πρέπει να αναλυθούν άμεσα αλλά και μεσοπρόθεσμα για τη μείωση του καπνίσματο, την οποία ο Πρωθυπουργό ανέδειξε σε μείζωνα προτεραιότητα. Σε αυτό το πλαίσιο αποφασίστηκε παράλληλα η έναρξη ευρεία καμπάνια για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών εν ώψη της καθολικής εφαρμογής του νόμου τους επόμενους μήνες. Θλίψη σκόρπισε ο θάνατος του 23χρονου Αλέξανδρου Ζαχαριά, γιου του γνωστού επιχειρηματία στο χώρο των παιχνιδιών σε τροχαίο στον Άγιο Στέφανο. Το δυστύχημα ξύπνησε μνήμες από το φρικτό τροχαίο που είχε γίνει πριν από έξι χρόνια στο ίδιο σημείο με θύματα τρεις ανήλικες μαθήτριες. Είναι η στιγμή που το αυτοκίνητο του Αλέξανδρου Ζαχαριά έχει προσκρούσει σε δέντρο στη λεωφόρο τραπεζούντο στον Άγιο Στέφανο. Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο 23χρονο γιο του γνωστού επιχειρηματία παιδικών παιχνιδιών αφήνει την τελευταία του πνοή βυθίζοντα το πένθο στην οικογένειά του. Κάτοικοι του Αγίου Στεφάνου, που άκουσαν το θόρυβο τη σύγκρουση, περιγράφουν τι δραματικέ στιγμέ. Άκουσα ένα, ένα, δυνατό κρότο. Πάρα πολύ δυνατό. Εντάξει, δεν ήταν, δεν ήταν φρενάρισμα, αλλά ήταν κρότο ήταν κρότος πολύ, πολύ έντονο. Ο 23χρονος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες κινούνταν επί της λεωφόρου τραπεζούντος με κατεύθυνση προς το Καπανδρίτη όταν έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε στο δέντρο με μεγάλη ταχύτητα. Μου κάνει τεράστα εντύπωση. Μήπως πήγαινε να αποφύγει κάτι, βγήκε κάποιος, κάποιο εμπόδιο. Τραγική ηρωνία είναι ότι πριν από πέντε χρόνια ο 18 χρονος τότε Αλέξανδρος είχε βιώσει μια εφιαλτική εμπειρία. Ήταν συνεπιβάτη στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο πατέρα του όταν στην Εκάλη έχασε τον έλεγχο και είχε καταλήξει σε προστατευτικά κυκλειδώματα. Τότε η κατάληξη ήταν ευτυχή και για του δύο. Χθε όμω ο Αλέξανδρος δεν απέφυγε το μοιραίο. Το τροχαίο δυστύχημα που στήχησε τη ζωή στον Αλέξανδρο Ζαχαριά ξύπνησε μνήμες από την τραγωδία που είχε σημειωθεί στο ίδιο σημείο πριν από έξι χρόνια. Τότε με θύματα τρεις ανήλικες μαθήτρες που επέστρεφαν από πάρτι. Ράγησαν καρδιέ χθε στο μάτι στη σιωπηλή πορεία των κατοίκων τη περιοχή με την οποία ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσει μνήμη για τα 102 θύματα τη τραγωδίας από τη φωνική πυρκαγιά. Δημοσιοποιήθηκε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που εξεγγυλόταν ο Πρωθυπουργό και αφορά τι άμεσε παρεμβάσει που θα γίνουν στο μάτι, ενώ το θέμα εξακολουθεί να προκαλεί πολιτικέ αντιπαραθέσει. Την ίδια ώρα, ειδικοί επιστήμονε κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τι επιπτώσει από τον Αμίαντο που εντοπίστηκε στην περιοχή. Ανάμεικτε είναι οι αντιδράσει εντό και εκτό Βρετανία για τον αμφιλεγόμενο νέο Πρωθυπουργό Μπόρι Τζόνσον. 11 υπουργοί και βουλευτέ των συντηρητικών διαφωνούν με τον υπέρμαχο του Brexit και παρετούνται εντό τη ημέρα, ενώ οι Ευρωπαίοι ανησυχούν και ο διεθνή τύπο κατακλείζεται από θύελα επικρίσεων για το εκεντρικό παρελθόν του. Jeremy Hunt, 46,656. Boris Johnson, 92,153. And therefore I give notice ο Μπόρις Τζόνσον είναι πλέον επίσημα ο νέος ηγέτης των Τόρις και ο διάδοχος της Τερέσα Μέη στην Πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου. Αμέσως μετά την εκλογή του, ο νέος ένικος της Downing Street δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων και για το δύσκολο έργο του Brexit. Deliver Brexit, unite the country and defeat Jeremy Corbyn. Πολλοί ξένοι ηγέτε συνεχάρισαν τον Τζόνσον για την εκλογή του. Στη λίστα προστέθηκε και ο Τούρκο πρόεδρο Ταγί Περτογάν, διαψεύδοντα κατά κάποιο τρόπο τι πρόσφατε φήμε που τον θέλουν νεκρό από καρδιακή προσβολή. Συγχαίρω τον Μπόρι Τζόνσον που αναδείχθηκε 77ο πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου και του εύχομαι επιτυχία στη νέα θέση του. Πιστεύω ότι οι σχέσει τη Τουρκία με το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναπτυχθούν περαιτέρω σε αυτή τη νέα εποχή. Μακριά από την διπλωματία, όμω, η εκλογή του Τζόνσον είναι αμφιλεγόμενη. Οι αντιδράσει μεγάλε τόσο στο ίδιο του το κόμμα, όσο και εκτό Βρετανία. 11 υπουργοί και βουλευτέ των συντηρητικών, οι οποίοι διαφωνούν κάθετα με την πολιτική του για τον Brexit, έχουν προαναγγείλει ότι θα παραιτηθούν σήμερα. Την ίδια στιγμή, τα γερμανικά μέσα ενημέρωση δεν χαρίζονται. Αποκαλούν την εκλογή του Τζόνσον δείγμα βρετανικού χιούμορ και τον ίδιο πρωθυπουργό με ασήμαντα προσόντα, ενώ ο γαλλικό τύπο τον χαρακτηρίζει ξανθιά βόμβα. Ανήσυχοι είναι και οι Ευρωπαίοι ηγέτε, οι οποίοι δεν ξέρουν τι να περιμένουν από τον σκληρό υποστηρικτή του Brexit. Ο Μπόρι Τζόνσον αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα στη Βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία θα του αναθέσει εντολή σχηματισμού κυβέρνηση. Περισσότερε οικογένειε θα πάρουν φέτο επιδότηση για την κάλυψη του κόστου των βρεφονιπιακών και παιδικών σταθμών. Όπω ανακοίνωσαν οι Υπουργοί Εσωτερικών και Εργασία, την επόμενη σεζόν θα δοθούν βάουτσερ για την ένταξή του σε 155.000 παιδιά. Σε δηλώσεις του ο κύριος Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι η κυβέρνηση στηρίζει τα νέα ζευγάρια και τον θεσμό της οικογένειας, ενώ ο κύριος Βρούτσης είπε ότι στόχος είναι να μην υπάρχει κανένα παιδί εκτός βρεφονιπιακού σταθμού. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλες οι αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο του Open στις 7 παρα 5 με τη Λίνα Δρούγκα. Καλό απόγευμα σε όλους.